Καλημέρα, Αριστοτέλη, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας σε όλους, πραγματικά. Καταρχάς, συγχαρητήρια. Είστε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Θέλω να δούμε το βίντεο, να δούμε τι δεν πήγε καλά χθες και να επιστρέψουμε να το συζητήσουμε. Αριστοτέλη, δεν βγάζεις αποτέλεσμα. Αριστοτέλη, με το άλλο γυρνάει, ρε φίλε. Άντε πάλι. Μην κολλάς με αυτό, ρε φίλε, με το άλλο γυρνάει. Το μπατζάρι. This is it. Είχα θέμα με το. Δεν γυρίζω. Με το τσούμα, με το, ναι. Με το slicer. Ναι. Άρη, αυτό το εξάρτημα μπαίνει στο ρολό. Η μύτη του λένε προς τα έξω. Ερεμία. Δεν ισχύει, πάμε, φίλε. Ρε, πάμε. Πάτα τι. Να τον πλαγκώ στα βρυσίδια, τι να τον κάνω. Να χάσει από τον Παύλο. Να χάσει από τον Παύλο. Δεν το θεωρώ προσπάθεια αυτό. Ένα λεπτό, ένα τελευταίο λεπτό, παιδιά. Τι μέτρη. Τρία. Μπράβο, Άρη. Δύο. Ένα. Αυτό σκέφτηκα. Φιλάκι. Έφυγα. Όξινη σάλτσα, όχι καλές γαρίδες, άγευστος πουρές. Μαρία, η ποδιά είναι δικιά σου. Στεναχώρησε πολύ κόσμο με την αποχώρησή σου, Αριστοτέλη. Και το Σταύρο πολύ, γιατί μας τα έλεγε αυτό πριν. Εντάξει, νομίζω ότι είναι νωρίς για τον Αριστοτέλη. Εντάξει, νομίζω ότι είχε να δώσει περισσότερα, πολλά πράγματα γενικά. Αλλά... Έτσι, τι δεν πήγε καλά αυτό το εργαλείο, το εξάρτημα, δεν έχεις ξαναδουλέψει, δεν το είχες ξαναδουλέψει αυτό, δεν ήξερες πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Θα σας πω. Καταρχάς να δώσω καλημέρα σε όλους. Στο Σταύρο να πω ότι είναι ένας από τους αγαπημένους που παίχτες μες στο Μάστερ, που τον παρακολουθούσα πάρα πολύ. Και τώρα θα πω στο διατάφτα. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι έφταιγε το εργαλείο, έφταιγε το οτιδήποτε. Έφταιγε η κακή ψυχολογία που είχα από μέσα από το παιχνίδι και έξω από εξωγενείς παράγοντες από το παιχνίδι. Και πραγματικά δεν με άφησε να είμαι συγκεντρωμένος εκεί στο στόχο. Δηλαδή, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, μπορούσα να σας πω ότι δεν ήμουν 100% εγώ. Τι εννοείς, γιατί τι θέματα υπήρχαν. Είχα μάθει κάποια πράγματα τέλος πάντων από έξω από το παιχνίδι που με επηρεάσαν πάρα πολύ ψυχολογικά. Υπήρχε άνθρωπος, εκείνο τον καιρό που ήμουν εγώ μέσα στο παιχνίδι, υπήρχε άνθρωπος που ήταν στο νοσοκομείο. Είχα να μιλήσω πολύ καιρό με την κόρη μου και υπήρχαν και κάποιες καταστάσεις μέσα που δεν μπορούσαν να με αφήσουν 100% εαυτός. Πραγματικά. Δεν θέλω καμία δικαιολογία. Πρέπει να είμαστε εκεί πέρα. Παιδιά δεν βοηθήσανε. Δεν βοηθήσανε. Πραγματικά όλα τα παιδιά, και συγγνώμη που διακόπτω, όλα τα παιδιά, τουλάχιστον τα παιδιά που με βλέπετε πολύ πιο κοντά, ο Κωνσταντίνος, η Σέβα, ο Πορφύρης, ο Δημήτρης, ο Βαγγέλης, όλα τα παιδιά ήταν εκεί πέρα για μένα μέχρι τέλος. Δεν μπορώ να πω. Τι σου είπε το κοριτσάκι σου, τι σου είπε όταν βγήκες. Η κόρη μου προσωπικά όταν με είδε το βράδυ που γύρισα, γυρνάει και μου λέει «Μπαμπά, το πήρες». Και γυρνάω και της κάνω αγάπη μου. Δεν έχει να λέει αν το πήρα ή όχι. Έχει να κάνει με την προσπάθεια που κάνεις στο όνειρό σου. Ξεκάθαρα. Έτσι, διαδρομή και προσπάθεια. Εγώ θέλω να πάω και σε κάτι άλλο. Θέλω να σταθώ λίγο στο κομμάτι του εισβολέα, γιατί είδαμε την είσοδο, μπήκε μέσα, είδαμε τις αντιδράσεις. Πώς σου φάνηκε, πώς το ένιωσες τώρα όλο αυτό εσύ, τις αντιδράσεις των παιχτών και εσύ ο ίδιος πώς ένιωσες. Εγώ θα μιλήσω αντικειμενικά μόνο για εμένα και μετά θα επεκταθώ. Θα πω ότι προσωπικά είδα τη Μαρία, ήθελα πραγματικά να ήταν ένα παιχνίδι επιβίωση την ώρα. Ξέρεις κάτι, ή εγώ ή αυτή. Θα μπούμε ή μέσα η Μαρία στο σπίτι ή θα μπω εγώ. Δεν κοίταξα ούτε ομορφιές, ούτε εμπειρίες, ούτε τίποτα. Κοίταξα να βγάλω ένα άρτιο πιάτο. Επειδή το λες ο ίδιος για το θέμα της ομορφιάς, που θέλαμε να σταθούμε και σε αυτό, αυτό πώς το σχολιάζεις από τον εξώστη, από τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους που σταθήκανε πάρα πολύ στο θέμα ομορφιάς. Οι γυναίκες δεν τη θέλανε μέσα, επειδή είναι ωραία κοπέλα. Προσωπικά δεν θα ήθελα ιδιαίτερα να τοποθετηθώ. Θα πω το εξής μόνο, ότι ξέρεις κάτι, είτε άντρας είτε γυναίκα σε μια κουζίνα έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα, όλοι ίσες ευκαιρίες και όλοι έχουμε το δικαίωμα είτε να μπούμε στο διαγωνισμό. Καλά έκανε και ήρθε η Μαρία μέσα με το δικαίωμα που της δώσαν οι κριτές και ο διαγωνισμός. Από εκεί πέρα είναι απολύτως σεβαστό. Έγινε μια μαγειρική μονομαχία μεταξύ δύο μαγείρων. Τέλος. Πάντως στην ποδιά σου σκίστηκαν παλικάρια, έτσι. Τα κορίτσια βγάλανε ένα κακό εαυτό, που πιστεύω το κάνανε χαριτολογώντας, αλλά βγάλανε ένα κακό εαυτό επειδή ήθελαν εσένα. Η αλήθεια είναι ότι. Ως φίλο πραγματικά... μιλάω αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μιλήσω για όλα τα κορίτσια. Θα τοποθετηθώ για Σέβα, για Μαρία, για Γιώτα, που ήμασταν πιο κοντά, η αλήθεια είναι. Πραγματικά επειδή είχαμε δεθεί αρκετά, μπορεί να ήταν μικρό το χρονικό διάστημα, αλλά ήταν 24 στα 7. Όλη τη μέρα να συζητάμε τα ισόψυχά μας και να λέμε ότι ξέρεις κάτι. Θέλουμε κάποιον απόλυτο το παρεάκι να βρεθούμε έστω μια δεκάδα, να τους δούμε δεκάδα. Πραγματικά ήταν πολύ χαρούμενο. Τώρα για την Πολίνα, δεν μπορώ να μιλήσω. Πραγματικά γιατί δεν την ξέρω. Υπήρχαν άνθρωποι που μέσα. Αριστοτέλη, εγώ για να καταλάβω, εσύ όταν είδες τα κιού των κοριτσιών, το περίμενες ή εξεπλάγιν. Για κάποιες κοπέλες ειλικρινά το περίμενα, για κάποιες άλλες όχι. Για ποιες το περίμενες και για ποιες όχι. Το περίμενα για τη Σέβα, για τη Μαρία σίγουρα, για τη Γιώτα. Δεν το περίμενα για τη Στέλλα τόσο και για την Πολίνα.
Τα κορίτσια κατηγορήσανε το. Άρη μου, καλησπέρα. Τα κορίτσια κατηγορήσανε ευθέω τον Ηλία τον Γιαζόλη με τη λέξη σεξιστή. Έχει καταλάβει κάτι τέτοιο εσύ μέσα στο σπίτι? Υπάρχει αυτό ο διαχωρισμό από τον Ηλία με τι γυναίκε? Κοιτάξτε, δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο, ειδικά τον Ηλία, αν και δεν είχαμε και ιδιαίτερες σχέσεις. Δηλαδή, είχαμε ένα καλημέρα, τα τυπικά και μέχρι εκεί. Κρατούσα μια απόσταση, αν με επιτρέπετε. Γιατί τέτοια απόσταση με τον Ηλία, ποιος ήταν ο λόγος? Δεν ξέρω. Απλά προσωπικά δεν μπορείς να η άποψή μου είναι ότι δεν μπορείς να κολλήσεις με όλους. Και το feeling με εμένα και τον Ηλία δεν ήταν. Ήταν τα τυπικά, αυτό. Εσύ κατάλαβες αυτό που λένε τα κορίτσια μου στο σπίτι, ο διαχωρισμό από τον Ηλία? Αυτό με ενδιαφέρει να μάθω εμένα. Επειδή ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, η αλήθεια είναι πως όχι. Ποιος πιστεύεις ότι είναι από τους πιο δυνατούς μάγειρες εκεί μέσα και πιο έμπειρος? Πιστεύω πάρα πολύ τον Γιώργο τον Πορφύρη. Τον λατρεύω πραγματικά, κάναμε και πάρα πολύ παρέα. Και με βοήθησε και ψυχολογικά και στο παιχνίδι και με τα λόγια του. Τον Νίκο τον Τράκα τον πιστεύω πάρα πολύ. Οπότε τους βλέπεις πάρα, έτσι, πάρα η πολύ. Τελική διάδα. Διάδα, να σας πω μια τριάδα. Ναι, φυσικά. Αυτοί οι δύο κι άλλος ένας. Πορφύρη, Κόκοτα και Νίκο Τράκα. Ωραία, το ωραία. Κρατάμε και αν είναι παληθευτής θα ξανασυνδεθούμε, να ξέρεις. Να δώσουμε τα συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις από εδώ και πέρα ζωή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.